το πρόγραμμα. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1500, 5000, 10, 100.000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις, στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε μέσα στην τάξη του σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής με ένα δυσάρεστο έξεμα στο δέρμα του προσώπου του, στραβή τη μύτη και ξεθοριασμένα τα μαλλιά του ακατάστατα. Ήταν η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. «Πώς λέγεσαι», ρωτάει, ενώ πλάι του είχαν σταθεί αμύλητοι δυο άλλοι δικοί του φίλοι. «Βασίλης», του απαντώ. «Και πού μένεις», εκείνος εξακολουθεί. «Πάνω στο λόφο», του λέω, «και τον κοιτώ στα μάτια». Εκείνος χαμογέλασε και άφησε να φανούν τα χαλασμένα δόντια του, μου λέει. «Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν εχθρός». Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του που με πονάει ακόμη τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να κλάψω, μα συγκρατιέμαι. Αυτό σκάει στα γέλια και χάνεται προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ. Εισπράκτορα. Εκπαιδευτή στο στρατό. Τηλεγραφητή, κλητήρα στο Υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, συγκάτοικο στην πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει. Η μορφή του τέρατος είναι πολύχρωμη. Χιλιάδες φωτεινές επιγραφές με άθλια ονόματα καλλιτεχνών, συλλόγων και εταιριών αυτοκινήτων στηβάζονται στην οπτική περιοχή των περαστικών που επιζητούν να σπάσουν τα πολύχρωμα λαμπιόνια για να μπουν μέσα, να προφυλαχτούν από τις πόρνες, τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα και τις για πάντα ασύλληπτες υπερηχητικές μοτοσυκλέτες. Προχτές έτσι για κέφι αναποδογύρισα μία λεωφόρο ασφαλτοστρωμένη και την είδα πάνω μου να ξετυλίγεται επικίνδυνα προς την απόλυτη ερημιά της θάλασσας. Ζήτησα να επανέλθω στην ορθία μου στάση επί της λεωφόρου,
αλλά είχε ξημερώσει στο μεταξύ και η εφαρμογή του οδικού μας κώδικα δεν μου επέτρεπε την επαναφορά της λεωφόρος στην αρχική της θέση. Έτσι, η μεν λεωφόρος παρέμεινε μετέωρος και εγώ επέστρεψα στο σπίτι μου πεζή. Το τέρας είχε αρχίσει να κυκλοφορεί. Οι οδοκαθαριστές αρχίζαν την παράστασή τους με Σέξπιρ, Σίλερ και Σχίλο, μια και ανήκουν δικαιωματικά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Χορός από τραβεστή ψάλλει τα χωρικά του Θεοδωράκη και αποσύρεται εις τας μικράς οδούς χορεύοντας σιρτάκι. Τουρίστες, Γάλλοι, Άγγλοι και Ελβετοί παρακολουθούν και ανατριχιάζουν μπρος αυτό το παραδοσιακό μας μεγαλείο και τρέχουν στις τράπεζες να αλλάξουν συνάλλαγμα. Το τέρας γίνεται γελίο και κυκλοφορεί ανενόχλητο από οδείο σε οδείο. Η κλασική μας μουσική γίνεται μαγειρίο και όλος ο κόσμος απαιτεί επιδόματα, ειδικά από το δημόσιο ταμείο. Το ερώτημα περνάει από τις ηλεκτρικές εφημερίδες της κεντρικής πλατείας. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας? Θυμάστε τι έγινε στην Νεοφύλη από την προηγούμενη φορά. Ο κόσμος της είχε για βασικές αξίες το ήθος, την αλήθεια και την ομορφιά. Κι έτσι όταν παρουσιαζόταν η μορφή ενός τέρατος, αναστάτωνε το κοινό αίσθημα εκβαθέων και προκαλούσε απρόσμενη, άμεση και καθοριστική αντίδραση. Μόλις ο βασιλιάς έβγαλε το μανδύο του μεγαλείου του και το προσωπείο του αγαθού αρχηγού πατέρα, και φάνη στο πρόσωπό του η μορφή του τέρατος με τον διαμερισμό του πανάρετου, ο χορός από γυναίκες ορμά πάνω του τον ποδοπατά, τον θανατώνει και τον εξαφανίζει. Αυτό σημαίνει πως ο χορός των γυναικών αυτών και δεν φοβήθηκε, αλλά και πως δεν θα μπορούσε ποτέ να μοιάσει με το πρόσωπο του τέρατος.